Ολοσχετός καταστράφηκε το εργοστάσιο στη Λαμία που παρήγαγε και διένει με τα σχολικά γεύματα από τα οποία έπαθαν τροφική δηλητηρίαση τουλάχιστον 63 μαθητές 7 σχολείων της περιοχής πριν από λίγες μέρες. Λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, στο σημείο που βρίσκεται το εργοστάσιο ξέσπασε μεγάλη φωτιά με αποτέλεσμα η μονάδα να τυλιχθεί στις φλόγες. Για την υπόθεση έχουμε παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Γεωργίας Αντιλίνη, η οποία ζητεί να διερευνηθούν τα αίτια της φωτιάς σε συσχέτιση και με όσα συνέβησαν με τα κατάλληλα σχολικά γεύματα. Οι φλόγες έχουν τυλίξει όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας έτοιμων γευμάτων στη βιομηχανική περιοχή της Λαμίας. Στην πυροσβεστική υπηρεσία χτυπά κόκκινο συναγερμός με 83 πυροσβέστες και 32 οχήματα να φτάνουν στην περιοχή ώστε να περιορίσουν τις φλόγες που έχουν επεκταθεί στο σύνολο της επιχείρησης. Παρά την πολύωρη προσπάθεια, η φωτιά έχει επεκταθεί σε όλο το κτίριο αλλά και σε αυτοκίνητα της επιχείρησης που βρίσκονταν στον περιβάλλοντα χώρο. Πρόκειται για το ίδιο εργοστάσιο που είχε προμηθεύσει πριν από λίγα 24 ώρα τα σχολικά γεύματα, από τα οποία προκλήθηκε μαζική τροφική δηλητηρίαση σε τουλάχιστον 63 μαθητές 7 σχολείων της περιοχής. Όλα τα παιδάκια πάθανε τροφική δηλητηρίαση από το σχολικό φαγητό που μας δίνουν. Το θερμικό φορτίο που δημιουργήθηκε από την ένταση της φωτιάς ήταν τόσο μεγάλο που ανάγκασε τους πυροσβέστες να χρησιμοποιήσουν ειδικά οχήματα ώστε να ρίχνουν από ψηλά μεγάλες ποσότητες νερού μέσα στο χώρο. Τα έφλεκτα υλικά όμως που υπήρχαν σε καταστάσεις δυνάμωναν ακόμη περισσότερο την πυρκαγιά με την πυροσβεστική να δίνει μάχη με τον χρόνο. Με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, στο σημείο έφτασε κλιμάκιο με στελέχη της Διεύθυνσης Εμπρισμών, καθώς εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο εμπρισμού. Ταυτόχρονα, η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αντιλίνη, ζήτησε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς σε συνάρτηση με το γεγονός της εμπλοκής του συγκεκριμένου εργοστασίου με τα σχολικά γεύματα που οδήγησαν στο νοσοκομείο μαθητές δημοτικών σχολείων. Μετά την αποκάλυψη των δεκάδων κρουσμάτων δηλητηρίασης, οι γονείς των παιδιών είχαν πάει στον εισαγγελέα Λαμίας προχωρώντας σε τουλάχιστον 30 μηνύσεις και καταγγελίες. Να ερευνήσουν τα αίτια και λόγω της μεγαλύτερης τους εμπειρίας και λόγω ότι δεν καίγονται και στη Λαμία κάθε μέρα εργοστάσια. Εμείς ως κλάδος είχαμε προειδοποιήσει ότι δεν υπήρχαν εγγυημένες διαδικασίες ούτε και το εξειδικευμένο προσωπικό για τον έλεγχο των τροφίμων. Η εικόνα το πρωί της Δευτέρας ήταν απογοητευτική, καθώς η καταστροφή είναι ολοκληρωτική. Μια επιχείρηση που δημιουργήθηκε πριν από 40 χρόνια έγινε στάχτη σε ελάχιστες ώρες. Η φωτιά ξέσπασε χθες, λίγο πριν τις 10 το βράδυ, έκαιγε όλη νύχτα καταστρέφοντας τόσο το εργοστάσιο όσο και τα αυτοκίνητα της επιχείρησης. Δεν θα απολυθεί κανένας εργαζόμενος. Θα συνεχίσουν, θα βάλει άμεσα εταιρεία μπροστά με αξιοπρέπεια και θα λειτουργήσει παρόλη την καθολική καταστροφή. Στο εργοστάσιο εργάζονταν περίπου 150 άτομα, οι οποίοι μόλις ενημερώθηκαν για την πυρκαγιά έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να βοηθήσουν. Ταυτόχρονη σύνδεση με τον Μαρίνο Αλιφέρη και την Τίνα Καραμάνου. Μαρίνο, εδώ που τα λέμε, είναι πολύ λογικό να θεωρείται περίεργος ο χρόνος κατά τον οποίο εκδηλώθηκε αυτή η πυρκαγιά. Γι' αυτό είχαμε και την παρέμβαση του Αρείου Πάγου. Τι ερευνά η πυροσβεστική? Ήδη από το πρωί βρίσκεται εκεί ειδικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής για να διαπιστώσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Πάμε να δούμε ποια είναι τα πρώτα στοιχεία. Από τις πληροφορίες που έφταναν από την αρχή στην πυροσβεστική, φαίνεται ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε εξωτερικό χώρο του εργοστασίου και στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό. Συγκεκριμένα φαίνεται ότι η αρχική αιστεία είναι κοντά σε ένα αυτοκίνητο που υπήρχε από την πλευρά που είναι τα γραφεία της εταιρείας. Από εκεί εκδηλώθηκε λοιπόν η πυρκαγιά, στη συνέχεια επεκτάθηκε στο υπόστεγο του εργοστασίου και στη συνέχεια έφυγε η φωτιά μέσα στο εσωτερικό. Άρα μια φωτιά, για να το πούμε όσο πιο απλά γίνεται και σε μια συνέχεια, μια φωτιά η οποία ξεκινά από ένα αυτοκίνητο έξω από το εργοστάσιο, το οποίο είναι στη βιομηχανική περιοχή. Ακριβώς. Και τι ώρα γίνεται επίσης αυτό? Λοιπόν, έχει φρούρηση φαντάζομαι αυτό το εργοστάσιο. Η φύλαξη στο συγκεκριμένο εργοστάσιο, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ξεκινά από τις 10 το βράδυ. Mm. Η φωτιά μπήκε στις 9. Mm. Μία ώρα νωρίτερα λοιπόν, εάν μιλάμε για το ενδεχόμενο εμπρισμού, όποιος έβαλε τη φωτιά, εάν είναι εμπρισμός, γνώριζε ότι φύλακας πηγαίνει από τις 10 και μετά, συνεπώς πήγε στις 9, γιατί η πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 9.30, όπως ακούσαμε τις δηλώσεις από την πυροσβεστική, και πήγαν λοιπόν, άρα έχει μπει νωρίτερα η πυρκαγιά. Ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο
στοιχείο που διαπίστωσαν είναι ότι ο χώρος, η πόρτα δηλαδή που μπαίνεις μέσα στο εργοστάσιο ήταν κλειδωμένη. Είχε λουκέτο, συνεπώς οι πυροσβέστες για να μπουν μέσα στους χώρους του εργοστασίου έπρεπε αρχικά να πηδήξουν και στη συνέχεια να κόψουν, να κόψουν την αλυσίδα την οποία είχαν βάλει. Και σημαντικό είναι επίσης... Και τα καταγραφικά φαντάζομαι κάηκαν. Δηλαδή εννοώ τις κάμερες του ίδιου του εργοστασίου. Κάηκαν αυτές. Δεν υπάρχει υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του εργοστασίου, αλλά επειδή είναι βιομηχανική περιοχή, υπάρχουν και άλλες εγκαταστάσεις στο ευρύτερο σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Θα προσπαθήσουν από τις άλλες εγκαταστάσεις να εντοπίσουν το οποιοδήποτε υλικό θα τους δείξει τι ακριβώς συνέβη αυτό το βράδυ που έχει δημιουργήσει τόσα πολλά ερωτήματα. Λοιπόν, τώρα, Ντίνα Καραμάνου, η φωτιά ήρθε λίγες ώρες πριν για δεύτερη φορά ο ΕΦΕΤ επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις για να κάνει έλεγχο. Και αυτή τη φορά θα βλέπανε και την γραμμή παραγωγής. Τους πρόλαβε η φωτιά. Ακριβώς, γιατί είχε πάει το κλιμάκιο του ΕΦΕΤ το πρωί του Σαββάτου στο εργοστάσιο, ξέροντας βέβαια ότι δεν θα δουν τη γραμμή παραγωγής. Είδαν όμως τους χώρους. Ήταν λοιπόν κανονισμένο να πάνε σήμερα το πρωί, να πάει το κλιμάκιο, να δει και τη γραμμή παραγωγής εκεί που παρασκευάζονται και συσκευάζονται τα τρόφιμα για να φύγουν από το εργοστάσιο να πάνε στα σχολεία. Αυτό λοιπόν δεν κατέστη δυνατό. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ, ο κύριος Αντώνης Ζαμπέλας, θα πάνε αύριο. Θα πάει αύριο λοιπόν το κλιμάκιο του ΕΦΕΤ, το οποίο θα θέλουν να διαπιστώσουν καταρχήν πόσο είναι ικανό το εργοστάσιο να συνεχίσει να παρασκευάζει τρόφιμα, γιατί υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι έχει καταστραφεί ολοσχερός, κάποιες πληροφορίες λένε ότι μερικώς αυτό μπορεί να δουλέψει. Αυτό θα σε ρωτούσα, γιατί επίσης, ο Μαρίνος, η εικόνα που έχουμε είναι ότι δεν έχει μείνει τίποτα. Οπότε τι να δει τώρα ο ΕΦΕΤ πια? Αυτή είναι η εικόνα, όμως και από την τοπική αυτοδιοίκηση στη Λαμία αλλά και από το εργοστάσιο επιμένουν ότι υπάρχουν κάποια σημεία που έχουν μείνει αλόβητα και υπάρχουν και κάποια μηχανήματα που έχουν διατηρηθεί και ότι μπορεί το εργοστάσιο να συνεχίσει να δουλεύει. Αυτό θα το διαπιστώσουν βέβαια οι αρχές. Ο ΕΦΕΤ από τη δική του τη μεριά θα διαπιστώσει αν μπορεί μέσα σε αυτό το κτίριο να παρασκευάζονται, να συσκευάζονται τρόφιμα και να φεύγουν και να διανέμονται προς τα έξω. 63 επίσης, παιδάκια έπαθαν τροφική δηλητηρία. Μπήκε στην υπόθεση αυτή και ο ΕΟΔΗ. Ανέλησαν δείγματα. Τι βρήκαν? Ανέλησαν δείγματα στο εργαστήριο της Θεσσαλίας και βρήκαν σταφυλόκοκο σε 10 δείγματα. Αυτά τα δείγματα θα επανελεγχθούν, θα γίνει επανέλεγχος. Να πούμε επίσης ότι αύριο με το κλιμάκιο του ΕΦΕΤ θα βρίσκονται και στελέχη του ΕΟΔΗ. Θα επισκεφτούν και την μονάδα την συγκεκριμένη, θα επισκεφτούν και δύο σχολεία να ελέγξουν και εκεί τι γινόταν. Γιατί εκτός από τη μονάδα που παρασκεύαζε το φαγητό, πρέπει να ελεγχθεί και η μεταφορά του φαγητού, αλλά και πού και πώς αποθηκευόταν στα σχολεία μέχρι να φτάσουν τα γεύματα στα παιδιά. Επίσης θα επισκεφτούν μια επιχείρηση που προμήθευε το συγκεκριμένο εργοστάσιο με κοιμά. Να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο.